Γεια σας, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Let's Talk Crypto εδώ στο Financial Greeks. Αν βλέπεις αυτό το επεισόδιο αυτή τη στιγμή, σημαίνει ότι είσαι και εσύ ένας από τους επεισόδες του Market Crash των τελευταίων ημερών. Οπότε συγχαρητήρια που είσαι ακόμα εδώ. Και αφού είσαι ακόμα εδώ, άφησε ένα like, εγγράψε και στο κανάλι αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Και πάτε και το κουδουνάκι ώστε να ενημερώνεσαι μόλις θα ανεβαίνει κάτι καινούργιο. Και πάμε μαζί να δούμε τι έχει συμβεί, πού βρισκόμαστε και τι να περιμένουμε στο άμεσο μέλλον. Άμα βέβαια σου αρέσουν αυτές οι έντονες διακυμάνσεις και συγκινήσεις και θέλεις να υποφελείς από αυτές, μπορείς να το κάνεις μέσω της πλατφόρμας eToro, affiliate link για την οποία μπορείς να βρεις ακριβώς κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο, το οποίο βοηθάει και πάρα πολύ το κανάλι. Από εκεί και πέρα, εγώ φυσικά είμαι ο Γιώργος και ό,τι πούμε εδώ είναι δική μου προσωπική άποψη και όχι χρηματοοικονομικές συμβουλές. Ένα συνδυασμό γεγονότων και συγκυριών θεωρώ ότι συνετέλεσαν στην πτώση των τελευταίων ημερών με αποκορύφωμα την χθεσινή μέρα που ενδεχομένως να είδαμε και το bottom αυτού του crash. Ξεκινάμε από τα πιο απλά και θα πάμε στα πιο σύνθετα. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Elon Musk ανακοινώνει πως η Tesla σταματάει να δέχεται bitcoin σαν πληρωμή για τα αυτοκίνητά της, καθώς η διαδικασία του mining βλάπτει σοβαρά και καταστρέφει το περιβάλλον. Ένα επιχείρημα πάρα πολύ παλιό το οποίο έχει καταρριφθεί, αλλά βρίσκει πρόσφορο έδαφος και φοβίζει και τρομοκρατεί καινούργιους ανθρώπους με λίγες γνώσεις και δυστυχώς ακόμα πουλάει. Γενικότερα ο Elon Musk, από ένθερμος υποστηρικτής, επικοινωνιακά τουλάχιστον έχει στρέψει τη στάση του εναντίον του bitcoin. Στην πραγματικότητα βέβαια δεν έχει πουλήσει τίποτα από αυτά που έχει ούτε αυτός ούτε η εταιρεία Tesla. Παράλληλα τον τελευταίο καιρό έχουμε και την έξαρση των σκυλονομισμάτων. Αρκετοί θέλοντας να αντιγράψουν την επιτυχία του Dodge, το οποίο αναλύσαμε σε προηγούμενο επεισόδιο τι είναι και την ιστορία του, βγάζουν σκυλονομίσματα. Έχουμε το Simba, το Akita, το Gellon και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, χωρίς καμία χρησιμότητα, απλά τζογαδόρικα για να εκμεταλλευτούν το hype και την έξαρση των τελευταίων ημερών. Επικοινωνιακά λοιπόν αυτές οι ομάδες δωρίζουν στον Vitalik, ο οποίος είναι ο ιδρυτής του Ethereum και η διεύθυνση του οποίου είναι δημόσια, κάποια από τα νομίσματά τους. Το Simba συγκεκριμένα νομίζω έδωσε το μισό supply του στον Vitalik. Έτσι ώστε να μπορούν να λένε ότι κοιτάξτε να δείτε και ο Vitalik έχει το δικό μας το νόμισμα, οπότε σε εισαγωγικά να υπονοήσουν ότι του στηρίζει. Προφανώς δεν αγόρασε και τα δίζουν όλα τζάμπα. Όταν λοιπόν αυτά τα νομίσματα απέκτησαν μια σημαντική κεφαλαιοποίηση, σε μια κίνηση αλτρουισμού ο Vitalik ρευστοποιεί σχεδόν τα πάντα και τα δίνει όλα σε φιλανθρωπίες και σε ιδρύματα που στηρίζει πάρα πολύ. Περίπου 60 εκατομμύρια δόθηκαν σε φιλανθρωπίες από τον Vitalik, ο οποίος πούλησε τα Simba, Akita, Elon, πήρε ένα μεγάλο μέρος από τα Ethereum που είχε στο Uniswap, έτσι αφαιρώντας πολύ μεγάλη ρευστότητα από το συγκεκριμένο ανταλλακτήριο, οπότε δημιούργησε και αυτός μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση και πολύ μεγάλη χασούρα και πέσιμο της τιμής των συγκεκριμένων meme coins. Η αγορά βρισκόταν σε κατάσταση overbought εδώ και αρκετό καιρό. Υπήρχε υπεραισιοδοξία, υπεραπληστία. Κανείς δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι κάτι λάθος μπορεί να γίνεται. Όλοι βγάζουν λεφτά, η αγορά θα πηγαίνει πάνω για πάντα και ούτω καθεξής. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι ένα πολύ πολύ δυνατό καμπανάκι ότι υπάρχει πρόβλημα στην αγορά. Γενικότερα, πουλάς στην απληστία του άλλου και αγοράζεις στο φόβο του άλλου, αν θες να κάνεις κάτι σωστά. Ένας πάρα πολύ ωραίος δείκτης είναι Fear και Greed Indicator από το alternative.me, ο οποίος μας δείχνει πού βρισκόμαστε από άποψη ψυχολογίας, συμπεριλαμβανομένου πολλών πραγμάτων που περιλαμβάνει. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε extreme fear, δηλαδή μεγάλο φόβο, καθώς έτσι προερχόμαστε από έντονη πτώση. Ιστορικά έτσι αυτό είναι το τσάρτ τελευταίο καιρό, του τελευταίου χρόνου, όταν βρίσκεται ο δείκτης στα 90-92, δηλαδή σε υπεραισιοδοξία, super greed, υπεραπληστία μάλλον, τότε είναι που έρχεται και ένα crash στην τιμή. Άμα θέλετε μπορείτε να συγκρίνετε τον δείκτη αυτό σε σχέση με την τιμή. Όταν είμαστε σε πολύ μεγάλο φόβο, τότε κάπου εκεί σχηματίζεται και ένα bottom, ένα πάτος σε σχέση με την τιμή. Οπότε είναι ένας πολύ ωραίος contrarian indicator, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και αυτό να πριν πάρετε κάποια απόφαση. Πάμε τώρα και στην αγορά η οποία δείχνει να ανακάμπτει, η κεφαλαιοποίηση της οποίας είναι 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου, προερχόμενη από 1,3 χθες κάποια στιγμή. Το εντυπωσιακό είναι το ντόμινο στο bitcoin που είναι γύρω στο 42,7%, σχετικά χαμηλό σε σχέση με το crash που έγινε στην αγορά χθες. Δηλαδή τα altcoins ναι μεν χάσανε περισσότερο από το bitcoin, αλλά όχι πολύ πολύ περισσότερο όπως θα περίμενε κάποιος και όπως γίνεται συνήθως σε τέτοια έντονα crash. Πάμε να δούμε τώρα και πώς κινήθηκε η τιμή σε σχέση με τα γεγονότα και να δούμε για κάποια πράγματα περισσότερα.
Η ανακοίνωση του Elon Musk ήρθε κάπου εδώ πέρα όταν η τιμή ήταν γύρω στους 57.000 δολάρια και τότε είδαμε να ξεκινάει αυτή η πτώση. Σίγουρα έχουμε και κάποια χειραγώγηση της τιμής μέσω κάποιων οντοτήτων οι οποίες μπορούν να κουνάνε αρκετά bitcoin και αυτό έρθει σε συνδυασμό με αρκετά mass media και ανακοινώσεις που διασπήρανε λίγο φόβο παραπάνω αναφορικά με απαγορεύσεις κρυπτονομισμάτων στην Ινδία και στην Κίνα και πολλά πολλά άλλα. Συν του ότι η αγορά ήταν over leveraged long. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πολλοί είχαν ποντάρει με πολύ μεγάλη μόχλευση ότι η τιμή θα συνεχίσει να πηγαίνει προς τα πάνω. Και όταν η τιμή πέφτει, όλες αυτές οι θέσεις πρέπει να κλείσουν και ρευστοποιούνται και αναγκάζονται αυτοί οι οποίοι έχουν τις θέσεις να πουλήσουν τα bitcoin τα οποία έχουν βάλει σαν εγγύηση για να έχουν τις θέσεις αυτές ανοιχτές, δημιουργώντας έτσι μια έξτρα πίεση της τιμής προς τα κάτω. Αυτό είναι το λεγόμενο long squeeze. Οπότε μέσα σε όλα αυτά έτσι, είχαμε και αυτές τις θέσεις οι οποίες κλείσανε και πιέσανε την τιμή ακόμα παρακάτω. Τώρα, από άποψη τεχνικής ανάλυσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι όλο αυτός ο πανικός σταμάτησε ακριβώς στις 30.000 δολάρια όπου ήταν και το πρώτο local bottom μετά το πρώτο local high των 40.000 που είχαμε τον Ιανουάριο. Ένα ακόμα πράγμα που συνεννοεί ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι και αυτό ένα local bottom είναι ότι είχαμε και αρκετό όγκο χθες στην έντονη αυτή πτωτική κίνηση, όπως είχαμε και εδώ local bottom και εδώ local bottom εδώ πέρα και εδώ πιθανότητα θα το δούμε πώς θα συνεχίζει στο άμεσο μέλλον. Πολύ ενδιαφέρον έχει να δούμε ποιοι πούλησαν σε αυτή την πτώση. Το bitcoin, όπως έχουμε πει, είναι απόλυτα διαφανές και δημόσιο, δηλαδή μπορούμε να δούμε ανά πάσα στιγμή όλες τις διευθύνσεις, πόσα bitcoin έχουν μέσα, πότε μπαίνουν, πότε βγαίνουν, όλο το υπόλοιπο κτλ. Η Glassnode είναι μια εταιρεία που κάνει on-chain analysis, ακριβώς δηλαδή αυτή τη δουλειά, βλέπει πότε μπαίνουν και πότε βγαίνουν bitcoin και πότε κουνιούνται. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δείχνουν ότι τα πιο πρόσφατα αγορασμένα bitcoin ήταν αυτά που κουνήθηκαν και πουλήθηκαν μέσα σε αυτή την έντονη πτώση. Bitcoin τα οποία είναι πιο όρημα και κάθονται σε διευθύνσεις πάνω από 5 και 6 μήνες είναι αυτά τα οποία δεν κουνήθηκαν καθόλου και τέτοιες διευθύνσεις ήταν αυτές που μεγάλωσαν το υπόλοιπό τους, που συνεννοεί ότι οι καινούργοι άνθρωποι στον χώρο είναι αυτοί που πανικοβλήθηκαν πρώτοι και οι πιο παλιοί ήταν αυτοί που αγόρασαν την πτώση αυτή. Ένα ακόμα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι είναι το Exchange Flow Dynamics. Ουσιαστικά εδώ μετράμε πόσα bitcoin μπαίνουν στα ανταλλακτήρια και πόσα βγαίνουν. Όταν αυτά που μπαίνουν είναι περισσότερα από αυτά που βγαίνουν, εκεί υπονοείται ότι πάμε έτσι, μπαίνουν μέσα για να πουληθούν. Αυτό που είδαμε είναι ότι η Binance, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια, είδε για πρώτη φορά τα inflows, δηλαδή τα bitcoin που μπαίνουν, να είναι περισσότερα από αυτά που βγαίνουν, το οποίο κιόλας το ανταλλακτήριο αυτό χρησιμοποιείται κυρίως από retail επενδυτές, καινούργιους και απλούς επενδυτές. Η Coinbase, που είναι και αυτό το δεύτερο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο, συνεχίζει να βλέπει τα outflows να είναι περισσότερα από τα inflows, δηλαδή εκεί πέρα οι θεσμικοί και πιο μεγάλοι ακόμα αγοράζουν και τα βγάζουν, ενδεχομένως πηγαίνοντάς σε πιο cold storage και ασφαλέ πορτοφόλια για αποθήκευση. Πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Η τιμή, όπως είπαμε, κυμαίνεται γύρω στους 40.000 δολάρια και αυτό που βιώσαμε τις τελευταίες μέρες είναι μια διόρθωση της τάξης του 52% από το local top των 64.000 δολαρίων. Και στο μυαλό όλων είναι ότι αν έχουμε trend reversal, δηλαδή αντιστροφή της τάσης προς τα κάτω και μια συνεχιζόμενη πτωτική πορεία και θα μπούμε σε bear market τα επόμενα 1-2 χρόνια και θα δούμε και ακόμα χαμηλά των 30.000 δολαρίων, ή άμα αυτό ήταν μια διόρθωση και θα συνεχίσουμε μετά την πορεία προς τα πάνω. Να ξεκαθαρίσω ότι ούτε γυάλινη σφαίρα έχω, ούτε μαντικές ιδιότητες. Όλα αυτά αναφορικά με τα top και τα bottom, μόνο εκ του αποτελέσματος μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Από εκεί και πέρα εικασίες κάνουμε, υποθέσεις και μιλάμε με βάση τις πιθανότητες. Λοιπόν, η δικιά μου λοιπόν άποψη αναφορικά με το θέμα είναι η εξής. Σχετικά με το bitcoin δεν έχει αλλάξει τίποτα αναφορικά με τα θεμελιώδη βασικά χαρακτηριστικά του, ίσα ίσα αυτά όσο πάνε και βελτιώνονται και δυναμώνουν. Το ενδιαφέρον από μεγάλες οντότητες, θεσμικούς παίχτες και όλα αυτά δεν έχει αλλάξει, ίσα ίσα μεγαλώνει. Όλα αυτά συνενούν στο γεγονός ότι ακόμα σε αυτόν τον κύκλο δεν έχουμε βρει το top. Και αυτό είναι καθαρά δική μου άποψη, μπορεί αυτό να ήταν και να καταστραφεί από εδώ και πέρα, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχουμε ακόμα να δούμε παραπάνω από τα 64
μέσα σε αυτή τη χρονιά. Από εκεί και πέρα, φυσικά και οι πιθανότητες να έχουμε δει ήδη το top και να βρισκόμαστε σε μια αντιστροφή της τάσης και σε μια παραταταμένη bear market υπάρχουν. Βέβαια, όπως είπα, έτσι κατά την άποψή μου, είναι λιγότερες από αυτές που συνεννοούν ότι θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε προς τα πάνω. Φυσικά, ο χρόνος και το άμεσο βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο μέλλον θα μας δείξει τι ακριβώς θα γίνει. Γι' αυτό που είμαι σίγουρος είναι ότι εγώ εδώ θα είμαι μέχρι το Bitcoin να πάει στο 0 ή μέχρι να πάει στο 1 εκατομμύριο και παραπάνω. Αυτό ήταν για σήμερα. Φυσικά θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη, έτσι. Τι κάνατε εσείς σε αυτή την πτώση? Πουλήσατε? Αγοράσατε? Περιμένετε να πάει κι άλλο κάτω? Ή νομίζετε κι εσείς ότι σαν και εμένα ότι έχουμε βρει το πάτωμα και από εδώ και πέρα θα είμαστε μόνο πάνω? Με ένα σχολιάκι ακριβώς από κάτω. Φυσικά, άμα σας άρεσε το περιεχόμενο και βρήκατε αξία σε αυτό, αφήστε ένα like και μοιραστείτε το με ένα σας φίλο. Είπαμε, άμα θέλετε να ζήσετε τις έντονες αυτές διακυμάνσεις, κερδίζοντας και προς τα πάνω και προς τα κάτω και προφανώς χάνοντας, αν δεν παίξετε σωστά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα ή τώρα χρησιμοποιώντας τα affiliate link ακριβώς από κάτω. Και όπως πάντα, ένα πράγμα να θυμάστε, πως το μοναδικό, πραγματικό, περιουσιακό σας στοιχείο είναι ο χρόνος σας. Και εγώ για ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ που τον επενδύσατε για να δείτε την εκπομπή αυτή. Είμαι ο Γιώργος για τους Financial Greeks. Your time, your money.